Είμαι ξενοδοχοϋπάλληλος και εγώ και ο σύζυγός μου. Έχουν τελειώσει τα ταμεία μας τώρα 2,5 μήνες. Είμαστε άνεργοι. Με το που έρθει ο ταχυδρόμος και φέρει τους λογαριασμούς, λέμε αμάν, έχουμε φτάσει στο αμήν. Δεν μπορούμε πλέον να τα απεξέλθουμε. Έπρεπε και τώρα στην συνάντηση αυτή να υπάρχει άπλετος κόσμος, αλλά δυστυχώς κάθονται στις καρέκλες, στους καναμπέδες και δεν ενδιαφέρονται για τίποτα. Με σύνθημα «Ο μισθός δεν φτάνει, οι λογαριασμοί δεν βγαίνουν», οι εργαζόμενοι βγήκαν στους δρόμους. Η οργή ξεχυλίζει για το εισόδημα που εξαφανίζεται εν ρηπή οφθαλμού. Το μήνυμα είναι ισχυρό. Φτάνει πια, ο λογαριασμός δεν βγαίνει, εδώ και τώρα μέτρα ουσία. Έχει ροκανίσει αυτή ο πληθωρισμός ένα ολόκληρο μισθό ετησίως. Με παλμό, συμμετοχή, πανό και συνθήματα, οι εργαζόμενοι ύψωσαν τη φωνή τους κατά της ακρίβειας, της ανεργίας, του πολέμου και τον περιορισμό των εργασιακών δικαιωμάτων. Μεγάλη κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε έξω από το εργατικό κέντρο Ηρακλείου, ενώ ακολούθησε πορεία. Οι εργαζόμενοι στις δομές δημόσιας υγείας συμμετέχουν και στη σημερινή συγκέντρωση απεργίας, που διαχρονικά τώρα και 10 χρόνια μας βρίσκει καθημερινά στους δρόμους. Πρέπει όλοι μαζί να συμβάλλουμε σε αυτή την προσπάθεια για να δικαιωθούμε στην επίλυση των δικαιωμάτων που δυστυχώς ο κλάδος της εστίασης έχει πληρώσει το τίμημα πιο πολύ από όλους. Πρέπει η κυβέρνηση να στηρίξει ουσιαστικά τους εργαζόμενους, ειδικά τους εποχικούς. Ζητάμε την παράταση του Ταμείου Ανεργίας κατά 2 μήνες. Ξεχωριστή συγκέντρωση πραγματοποίησε το ΠΑΜΕ στην Πλατεία Ελευθερίας. Επίσης είμαστε εδώ να εναντιωθούμε στην εμπλοκή της χώρας μας ενάντια στον πόλεμο και να φωνάξουμε ότι δεν πρέπει να στέλνουμε τα παιδιά μας, ούτε να εμπλέκεται η χώρα μας σε τέτοιες πολεμικές συγκρούσεις. Απαιτούμε εδώ και τώρα αυξήσεις στους μισθούς μας με συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Απαιτούμε να απεμπλακεί η χώρα μας από το επικίνδυνο παιχνίδι του υπεριαλιστικού πολέμου. Δεν δεχόμαστε την ίδια ώρα που αυξάνονται στρατιωτικές δαπάνες για δίθεν αμυντικούς εξοπλισμούς, τα νοσοκομεία να μην έχουν προσωπικό, να μην μπορούν να εξυπηρετηθούν οι ασθενείς. Διεκδικούμε μαζικούς μόνιμους διορισμούς εδώ και τώρα, να διοριστούν όλοι οι πληρωτές που δουλεύουν τα τελευταία χρόνια στην εκπαίδευση. Και σε ΕΑΔΕ δικές στο Ρέθυμνο ενώσαν σήμερα τις δυνάμεις τους, στέλνοντας μήνυμα στην κυβέρνηση προκειμένου να ενισχύσουν τους μισθούς των εργαζομένων. Το μήνυμα που πρέπει επιτέλους να ακούσει η κυβέρνηση είναι ότι εμείς οι εργαζόμενοι δεν αντέχουμε άλλο. Μέσα από μια έρευνα η οποία έχει πραγματοποιήσει αυτή τη στιγμή το κοινωνικό πολίτευμα της ΑΔΔ, εμφανίζεται να έχουμε μια μείωση του 25,6% των μισθών των δημοσίων υπαλλήλων από το 2008 μέχρι το 2020. Των πραγμάτων δεν θα μπορούμε να παράξουμε από εδώ και πλέον τίποτα με την εγκατάλειψη της υπαίθρου. Συγκεντρώσεις πραγματοποιήθηκαν στις μεγάλες πόλεις της Κρήτης.